ένα έργο επίκαιρο όσο ποτέ, την Ειρήνη του Αριστοφάνη ανεβάζει η πειραματική σκηνή Καλαμάτας από τις 6 μέχρι τις 9 Ιουλίου στο Αμφιθέατρο του Κάστρου της Μεσσηνιακής Πρωτεύουσας. Το έργο, όπως είπε η πρόεδρος της πειραματικής Λέτα Πετρουλάκη, είναι ένα μήνυμα ενάντια στις τραγικές συνέπειες ενός πολέμου. Ελπίζουμε και ευχόμαστε ποτέ η μοίρα των παιδιών της Συρίας να μην υπάρξει για κανένα παιδί του κόσμου. Επίσης, είχαμε τη χαρά και την τιμή να μας προσφέρει ο Χρήστος Λεοντής τη μουσική του έργου. Μια μουσική που είχε επενδύσει την παράσταση του Θεάτρου Τέχνης το 1979 και η οποία γύρισε, έκανε περιοδία σε όλη την Ευρώπη και σε όλες τις μεγάλες πρωτεύουσες, όχι μόνο της Ευρώπης, εισπράττοντας διθυραμβικές κριτικές. Οπότε αφιερώνουμε την παράσταση αυτή και στο Θέατρο Τέχνης, στη φιλοσοφία του για ένα θέατρο συνόλου, που εμάς μας έχει εμπνεύσει σαν πειραματική σκηνή, και βέβαια στον τριγέο της παράστασης εκείνης που ήταν ο Γιώργος ο Λαζάνης, ένας μεγάλος καλλιτέχνης. Εγώ έχω τη χαρά εκ μέρους της πειραματικής να παρουσιάσω και καινούργια μέλη, γιατί είναι το καινούργιο ΔΣ της πειραματικής πλέον, νέα παιδιά όπως είναι η Κατερίνα Μιλιαρές, που είναι και η σκηνογράφος της παράστασης, η Βανέσα Αδαμοπούλου, που ήταν παλιό μέλος της θεατρικής ομάδας και στόχος της πειραματικής είναι αυτός, να μπουν σιγά σιγά νέοι άνθρωποι, νέα παιδιά που να προέρχονται από τη θεατρική ομάδα, που να μπορέσουν να προχωρήσουν και την πορεία της πειραματικής ένα βήμα παραπέρα. Όνειρο ζωής η σκηνοθεσία της παράστασης για την Όλγα Αλεξανδροπούλου. Τι να πω, δηλαδή, η Ειρήνη του Αριστοφάνη. Όνειρο ζωής να κάνω αυτή την παράσταση. Πραγματικά ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου την πειραματική σκηνή που μου έδωσε αυτή την ευκαιρία να κάνω αυτό το έργο. Γιατί, όπως είπε και η Λέτα, ζω με έναν άνθρωπο ο οποίος συμμετείχε στην παράσταση αυτή του 1979, τον Κώστα το Χαλκιά, ο οποίος μου έλεγε πράγματα για αυτή την παράσταση, και πραγματικά ήμουν συγκλονισμένη με το τι έζησε το Θέατρο Τέχνης, γυρνώντας όλο τον κόσμο ουσιαστικά με αυτή την παράσταση, παίρνοντας διθυραμβικές κριτικές και για την παράσταση και για τη μουσική φυσικά του Χρήστου Λεοντή. Άρα για μένα ήταν πραγματικά ένα όνειρο πώς να προσεγγίσω και με ποιο, ας πούμε, στοιχείο θα πλησιάσω κι εγώ αυτή την παράσταση. Μου δόθηκε ευκαιρία με τα παιδιά, με 42 και πλέον παιδιά, τα οποία φέτος, δεν ξέρω, ήταν πάρα πολύ αποφασισμένα να ζήσουν αυτή την εμπειρία. Και λέω πάρα πολύ αποφασισμένα, γιατί φυσικά το έργο έχει αντρικούς ρόλους, έχει αντρικό χορό, και παρόλα αυτά τα κορίτσια συμμετέχουν κάνοντας τους άντρες, βάζοντας μάσκες, βάζοντας φαλάκρες, και με πολύ αγάπη και θέληση συμμετέχουν σε αυτή την παράσταση. Ενθουσιασμένα και τα νέα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Πειραματικής, Κατερίνα Μιλιαρέση και Βανέσα Αδαμοπούλου. Εγώ χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι πλέον στο ΔΣ της πειραματικής σκηνής, και γιατί η πειραματική σκηνή εδώ και χρόνια κάνει πολύ μεγάλο έργο στην πόλη και προσφέρει πάρα πολλά στα παιδιά της Καλαμάτας. Και η Καλαμάτα είναι πολύ τυχερή που έχει ένα χώρο σαν την πειραματική, που τα παιδιά μπορούν να μάθουν από θέατρο, από μουσική, από συνεργασία. Και αυτό που θέλω απλά να πω είναι ότι προσπαθήσαμε με πολύ λίγα μέσα πλέον, λόγω της οικονομικής κρίσης που έχει χτυπήσει και την πειραματική, να φτιάξουμε ένα σκηνικό, κοστούμια και ένα γενικό οικαστικό περιβάλλον της παράστασης. Δεν έχω να συμπληρώσω κάτι διαφορετικό από ό,τι έχουν πει. Απλώς είμαι πολύ χαρούμενη που μου δόθηκε η ευκαιρία ως πρώην μέλος πειραματικής σε ερασιτεχνική ομάδα να ασχοληθώ από άλλη οπτική πλευρά του ΔΣ. Νομίζω ότι κάτι θα κάνουμε. Κάτι καλύτερο. Τα παιδιά που παίρνουν μέρος στην παράσταση δήλωσαν την ικανοποίησή τους τόσο για τη γνώση που απέκτησαν για τη σημασία της ειρήνης, αλλά και τη συμμετοχή τους στην πειραματική σκηνή. Ο Αριστοφάνης, αν και τα έγραψε αυτά πριν από 2.500 χρόνια, είναι σαν να τα γράφει για τη σημερινή κατάσταση. Και ότι μέσα από αυτό το ταξίδι που είχαμε αυτούς τους μήνες με τη διδασκαλία της κυρίας Όλγας, μάθαμε πολλά που είναι σημαντικά για εμάς. Και όπως αναφέρεται
Και όπως λέω εγώ, ο ρόλος μου μέσα στο έργο, μπορεί ο άνθρωπος να είναι ανόητος και να συνεχίζει τον πόλεμο, όμως εμείς πάντα θα ελπίζουμε στην ειρήνη και σε όλη μας τη ζωή θα παλεύουμε για αυτή, γιατί η ειρήνη είναι ό,τι σημαντικότερο έχουμε στη ζωή, ό,τι πιο σημαντικό έχουμε στη ζωή μας. Ο Γιάννης με κάλυψε απόλυτα. Απλά έχω να πω ένα προσωπικό σχόλιο, ότι η πειραματική μου έδωσε αυτό το ρόλο, ο οποίος έχει μεγάλο ηθικό βάρος, γιατί είναι ο πόλεμος. Είναι ο πόλεμος ουσιαστικά, ο οποίος έχει διαχρονική σημασία. Ρημάζει ακόμα τις πολιτείες της Συρίας, ρημάζονται από το Ισλαμικό κράτος, για παράδειγμα. Συνεχίζουμε, θέλω να πιστεύω, όλα τα μέλη της, όλος τα μέλη του θειάσου της πειραματικής σκηνής να λειτουργούμε με ανιδιοτέλεια. Είμαι ένα χρόνο τώρα στην πειραματική σκηνή, όπως και ο Χάρης. Σε αυτή την παράσταση που διόμαστε τους δύο δούλους του Τριγέου, εγώ είμαι ο Βάκης και από εδώ ο Βάγκος. Πιστεύω ότι η πειραματική σκηνή προσφέρει πάρα πολλά ωφέλη στα παιδιά, διασκεδάζει, δεν έχει κανένα προσωπικό όφελος και μέσα από τις παραστάσεις καταφέρει να διδάσκει τον όρο της διασκέδασης ανάμεσα στα παιδιά και στις θεατρικές ομάδες. Εγώ στο ρόλο μου, κατά το ρόλο μου πιστεύω ότι είμαι ο δούλος του Τριγέου, ο οποίος τον βοηθάει, όπως και ο Χάρης, τον βοηθάμε, τον υποστηρίζουμε. Αυτό το έργο είναι επίκαιρο όσο ποτέ. Δείχνει σκηνές πολέμου και οδύνης, ενώ κάποιες σκηνές είναι γαλήνης, ευτυχίας και ειρήνης, όπως βλέπουμε το χορό να τραγουδάει και να χαίρεται. Είναι η δεύτερη παράστασή μου με την πειραματική. Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος που παριστάνω τον έναν από τους δύο δούλους του Τριγέου, του πρωταγωνιστή μας. Τώρα, όσον αφορά το έργο, η Ειρήνη του Αριστοφάνη είναι ένα έργο πολύ επίκαιρο σε αυτούς τους χαλεπούς καιρούς που ζούμε. Είναι τραγικά τα γεγονότα που συνέβησαν στη Συρία και ότι οι θάλασσες έχουν γίνει πλέον υγροί τάφοι τόσων πολλών προσφύγων. Και η αιτία για αυτούς τους θανάτους είναι ο πόλεμος. Γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο θέλουμε να περάσουμε το μήνυμα μέσα από την παράστασή μας, ότι δεν μπορεί να επιβιώσει ο άνθρωπος αν δεν έχει ειρήνη, γαλήνη και ελευθερία. Το έργο μας είναι μια κραυγή καταδίκη για τον πόλεμο, τους φιλοπόλεμους και τους πολεμοκάπηλους. Τέλος, παρακαλούμε να υποστηρίξετε αυτή μας την προσπάθεια με την παρουσία σας στο αμφιθέατρο του Κάστρου Καλαμάτας και στην Αρχαία Μεσίνη. Και εμείς σας υποσχόμαστε μια βραδιά γέλιου και αυθόνων μηνυμάτων. Ειρήνη του Αριστοφάνη. Από την πειραματική σκηνή Καλαμάτας. Μια παράσταση καταγγελία για τον πόλεμο. Ένας ύμνος για την ειρήνη. Ειρήνη του Αριστοφάνη. 6, 7, 8, 9 Ιουλίου στο Κάστρο Καλαμάτας στις 9 το βράδυ. 10 Ιουλίου στην Αρχαία Μεσίνη στις 7:30 το απόγευμα. Ειρήνη του Αριστοφάνη. Σε σκηνοθεσία της Όλγας Αλεξανδροπούλου. Και μουσική του Χρήστου Λεοντή. Ειρήνη του Αριστοφάνη. Από την πειραματική σκηνή Καλαμάτας. Κάντε γρήγορα, άνεμος αντιπολέμικος φυσάει.